Το Δήμο Χανίων, ένας Δήμος ο οποίος πρωτοπορεί στο κομμάτι και στο μέτωπο των απεινιδωτών. Είχαμε κάνει τη συζήτηση πριν από κάποιους μήνες με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Γιώργο Φραγκιαδάκη. Μας είχε δείξει το στίγμα του σχεδιασμού. Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον γενικότερο σχεδιασμό. Πάμε να τον συναντήσουμε. Κύριε Φραγκιαδάκη, την καλησπέρα μας. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Η κυρία Σπαρτινού αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα του εγχειρήματος. Ένα δίκτυο το οποίο επεκτείνεται, μας αφορά όλους και βέβαια υπάρχει μια πρωτοποριακή φιλοσοφία στο Δήμο Χανίων. Τα είχαμε συζητήσει και πριν από λίγους μήνες. Την άκουσα με ενδιαφέρον, πράγματι είπε πολύ σημαντικά πράγματα. Εμείς όπως γνωρίζετε και πιθανόν έχει ακούσει και ο κόσμος, ειδικά στα Χανιά, είχαμε ξεκινήσει μια πρωτοβουλία το 2020, ολοκληρώθηκε το 2021, αρχές του 2021, με την προμήθεια κάποιου αριθμού απεινιδωτών για την πόλη. Πήγε αρκετά καλά. Να πω ότι οι απεινιδωτές αυτοί που προμηθευτήκαμε ήταν εύκολοι στη χρήση τους, γιατί άκουσα και τη γιατρό για το πόσο σημαντικό είναι αυτοί οι σύγχρονοι απεινιδωτές να δίνουν και οδηγίες σε κάποιον που δεν έχει τις εξειδικευμένες γνώσεις. Εδώ να πω λοιπόν ότι οι οδηγίες δίνονται φωνητικά από τον απεινιδωτή και στα ελληνικά. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι για κάποιον αρχάριο χρήστη να μπορέσει να χρησιμοποιήσει το μηχάνημα αυτό. Έτσι λοιπόν, όπως σας είπα, μπήκανε σε 10 κεντρικά σημεία της πόλης, σε δημοτικά κτίρια κυρίως, σε αθλητικούς χώρους, σε κλειστά γήπεδα που πολλές φορές έχουμε, όπως και εσείς έχετε διαπιστώσει στο παρελθόν, κάποια περιστατικά, και στο παλιό Εναντικό λιμάνι, όπου εκεί έχουμε και το μεγαλύτερο, έχουμε και την περισσότερη κίνηση σε πολίτες και επισκέπτες. Δεν έχει τύχει μέχρι στιγμής να χρειαστεί υπηρεσίες κάποια απεινιδωτή, αλλά το ότι έχουμε ξεκινήσει με αυτή την πρωτοβουλία πριν 2 χρόνια, νομίζω ότι είναι σημαντικό. Και φυσικά ο σχεδιασμός δεν είναι να μείνουμε εκεί. Προχωράμε και εδώ να πω ότι, γιατί άκουσα για τα σχολεία που αναφερθήκατε, εδώ να πω λοιπόν ότι στα σχολεία τα δικά μας απεινιδωτές υπάρχουν μόνο στις περιπτώσεις που έχει ζητηθεί από κάποιον γονέα και υπάρχει και σχολικός νοσηλευτής και είναι διαπιστωμένο κάποιο πρόβλημα που έχει ένα παιδί, οπότε μας έχει ζητηθεί να υπάρχει και απεινιδωτής. Έχουμε 3 ή 4 περιπτώσεις, να ξέρετε, στα Χανιά. Έχουμε ετοιμάσει, κύριε Φραγκιαδάκη, μια σχετική κάρτα αναφορικά με τα σημεία ΣΟΣ στο Δήμο Χανίων με απεινιδωτές. Θα ήθελα ωστόσο, για να μην σας κόψω στη μέση, να πάμε σε ένα διάλειμμα λίγων λεπτών και να επιστρέψουμε και να κλείσουμε με την προτροπή σας και στους δημότες των Χανίων, αλλά αναφορικά και με το σχεδιασμό που προβλέπει η επέκταση του συγκεκριμένου δικτύου. Την κατανόησή σας για 3-4 λεπτά και επιστρέφουμε για να παρουσιάσουμε αυτά τα σημεία ΣΟΣ. Μια κρεμότητα που έχει να κάνει με το σχεδιασμό με τους απεινιδωτές σε επίπεδο Δήμου Χανίων. Έχουμε και τον κύριο Γιώργο Φραγκιαδάκη, τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Χανίων. Εύη, ποια είναι η εκκρεμότητά μας αναφορικά με τα σημεία ΣΟΣ? Ακριβώς στα Χανιά είναι τα σημεία στα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή απεινιδωτές και μπορούν βεβαίως να τεθούν σε χρήση σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο. Μπορούμε να δούμε και τη σχετική κάρτα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε στα δημοτικά κτίρια όπως το Δημαρχείο, την Πολεοδομία, τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, στις κοινωνικές υπηρεσίες και την τεχνική υπηρεσία, σε αθλητικούς χώρους όπως είναι τα κλειστά γήπεδα μπάσκετ, κλαδισσού, ακροτηρίου και παλιάς ηλεκτρικής, αλλά και στο παλιό Ενετικό λιμάνι Χανίων έχουμε 2 απεινιδωτές. Μάλιστα. Κύριε Φραγκιαδάκη, θα υπάρξει επέκταση του σχεδιασμού και του δικτύου και σε άλλα σημεία στο Δήμο Χανίων? Τι προβλέπετε? Θα σας πω αρχικά τι έχουμε ξεκινήσει ήδη πριν μερικούς μήνες. Έχουμε ξεκινήσει την εκπαίδευση ενηλίκων, των πολιτών δηλαδή, στις πρώτες βοήθειες και στη χρήση του απεινιδωτή. Έχουν βγει ήδη 3 προσκλήσεις μέχρι αυτή τη στιγμή, 3 δημόσιες προσκλήσεις, στις οποίες ετούνται οι πολίτες για να παρακολουθήσουν μαθήματα. Είναι μια συνεργασία που κάνουμε με τον Ερυθρό Σταυρό. Έχει μεγάλη επιτυχία. Κάθε φορά που ανοίγουν οι θέσεις έχουμε τις τριπλάσιες, τις τετραπλάσιες αιτήσεις και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό στο να ενισχύσουμε τη γνώση των πολιτών και στις πρώτες βοήθειες αλλά και στη χρήση των απεινιδωτών. Από εκεί και πέρα, πέρα από την εκπαίδευση, υπάρχει ο σχεδιασμός σε κάποια κεντρικά ακόμα σημεία, σε συνεργασία ίσως και με τον Εμπορικό Σύλλογο Χανίων, να προβούμε στην τοποθέτηση απεινιδωτών. Σε λίγο καιρό, σε κάποιους μήνες, τους επόμενους, θα έχουμε και τη δημοτική αγορά που έχει ξεκινήσει το έργο, όπου και εκεί πιθανόν να προβλεφθεί, αλλά και σε κάποια άλλα τοπόσημα, να το πω έτσι, που έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα από τουρίστες και πολίτες των Χανίων. Σίγουρα δεν θα μείνουμε σε αυτούς που έχουμε τώρα. Βλέπουμε ότι είναι απαραίτητο να προλαμβάνουμε και όπως ζήσατε κι εσείς στο Ηράκλειο, δεν ξέρουμε ποτέ πότε θα χρειαστεί. Άρα ναι, δεν σταματάμε εδώ, συνεχίζουμε το σχεδιασμό και σίγουρα θα έχουμε και σε άλλα σημεία. Και στόχευση και στη νέα γενιά, είναι αυτή η κουλτούρα που ανέφερε και καλεσμένη μας πριν από λίγο, η παιδεία που πρέπει να σχηματιστεί και να διαμορφωθεί. Σωστά, κύριε Φραγκιαδάκη? Συμφωνώ απολύτως. Πρέπει από μικρές ηλικίες τα παιδιά να εκπαιδεύονται, από το δημοτικό κιόλας. Έτσι κι αλλιώς έχουν μάθει στη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, μπορούν να μάθουν και τη χρήση αυτού του ιατρικού μέσου που είναι πολύ σημαντικό και μπορεί να σώσει ζωές. Και μας δώσατε φυσικά και το ερέθισμα να πω, να σκεφτούμε πότε θα ξεκινήσουμε την εκπαίδευση πέρα από τους ενήλικες, τους πολίτες και στα σχολεία. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά.